σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Με ποσοστό 74,4% εκλέχθηκε πρόεδρος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το ποσοστό προσμετρήθηκε με καταγεγραμμένα πάνω από το 90% των ψηφοδελτίων, ενώ υπάρχει και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 3% που είναι άκυρα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Zoogla.gr. Σε απεργιακό κλειό με έντονο πολιτικό και κοινωνικό καύσωνα εισέρχεται αυτήν την εβδομάδα η χώρα με τους εργαζόμενους να βρίσκονται στα κάγκελα. Τη δικοματική να επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες στην κυβερνητική πλειοψηφία κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Βόλφγκαν Σόιμπλε να καταφθάνει στην πρωτεύουσα. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΙΑ έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία για τις 16 Ιουλίου και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Οι Δήμοι βρίσκονται επιποδός για τις απολύσεις και από σήμερα μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας έως και την Τετάρτη. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν Τρίτη και Τετάρτη τα νοσοκομεία, οι μονάδες πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, ενώ η χώρα θα μείνει χωρίς τρένα και προαστιακό την Τρίτη. Αναλυτικά το απεργιακό δελτίο στο Zoogla.gr. Μέσα σε κλίμα ανησυχίας και πίεσης από τους εργαζομένους του ΣΟΤΑ, στις 4 το μεσημέρι, οι Υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης και Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας θα έχουν επαφές με στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Λίγο νωρίτερα, στις 2 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και οι επικεφαλείς των παρατάξεων που μετέχουν σε αυτήν θα συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ξεκίνησαν από σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους καταναλωτές να αναζητούν καλύτερες τιμές και τους εμπόρους να ευελπιστούν σε αύξηση του τζίρου. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου περιμένουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο πρωινό.